Γεια χαρά. Θα μιλήσω σήμερα για τη Μέση Ανατολή. Βασικά θα μιλήσουμε για τα υψόμετρα του Γκολάν και το τι γίνεται εκεί πέρα με την έννοια της κακομοίρας, αν το πω έτσι. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια συμφωνία, μια πρώτη συμφωνία κατάψυξης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, όπου ο Πούτιν θέλει να ελέγξει και να επικρατήσει στην περιοχή αυτή, όπου ο Τραμπ σκέφτεται ότι μήπως δεν είναι και τόσο καλή ιδέα η Μέση Ανατολή, όπως είχε κάνει και ο Ομπάμα, και έτσι τα πράγματα αρχίζουν και πέφτουν σε μια... είναι πιο εύκολο να συνοηθούν οι δύο μεγάλοι. Κάποιος μου πει ο Πούτιν δεν είναι πια μεγάλος. Εγώ συμφωνώ, μπορώ, μάλλον ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Το θέμα είναι ότι ο Πούτιν παραμένει η Ρωσία. Μάλλον θέλετε, παραμένει η Ρωσία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι με το Ισραήλ. Γιατί? Διότι το Ισραήλ λέει το εξής, ότι κύριοι, ναι, μεν εσείς μπορεί να ελέγχετε και στρατιωτικά και πολιτικο-οικονομικά την περιοχή, τη Συρία, τον Άσαντ και τους αντάρτες του. Και ναι, μεν μπορεί να έχετε διαφορετικές απόψεις οι δυο σας για το αν πρέπει να μείνει ή όχι ο Άσαντ, αλλά όλα αυτά για μένα είναι θεωρητικά, λέει το Ισραήλ. Γιατί εγώ έχω άλλα προβλήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το αν θα επικρατήσει ο ένας ή ο άλλος. Ναι, θα προτιμούσαμε ίσως να μην επικρατούσε ο Άσαντ, που εγώ πιστεύω ότι είναι βλακεία. Μάλλον θα πρέπει να θέλουν να επικρατήσει ο Άσαντ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί, θα μου πείτε γιατί, διότι πολύ απλά το διάλογο που ξέρω είναι καλύτερο από το διάλογο που δεν ξέρω, που λένε οι Αμερικανοί. Λοιπόν, για να γυρίσω στο θέμα, ότι το Ισραήλ λέει το εξής τώρα, ότι με το να κάνετε αυτές τις συμφωνίες εσείς, επιτρέπετε στο Ιράν να ξαφνικά έχει έναν διάδρομο και μία ζώνη επιρροής που ξεκινάει από το Ιράν και φτάνει μέχρι το Λίβανο και την Εσμπολά. Και αυτό είναι πάνω στα σύνορά μου και εγώ κάτι τέτοια δεν τα γουστάρω. Οπότε λέει το Ισραήλ ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα δικά μου. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δύο μεγάλοι σου λένε καλά, εντάξει, σ' ακούσαμε. Αλλά έλα που το Ισραήλ δεν, όταν πρόκειται για θέματα ασφαλείας και δει τα δικά του θέματα ασφαλείας, γίνεται πυρκεμανία, για να δώσει το σύνθημα, προχθές μάθαμε ότι τίναξε μια στρατιωτική βάση όπου σύμφωνα με πληροφορίες παράγονταν όπλα μαζικής καταστροφής, τουλάχιστον όχι βέβαια πυρηνικά, αυτά τα έχει πριν από 2 χρόνια, έχει βομβαρδίσει και διαλύσει το πυρηνικό οπλοστάσιο, το πυρηνικό εργοστάσιο μάλλον που στη Συρία που τη είχε δώσει η Βόρειο Κορέα. Αυτό είναι τελειωμένο. Αλλά μιλάμε για καινούρια. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, δηλαδή πιο το να χτυπάει η Συρία, εδώ και πολύ καιρό πρώτη φορά, να χτυπάει η Συρία συγκεκριμένα, το Ισραήλ, συγγνώμη, να χτυπάει μέσα στη Συρία συγκεκριμένα εργοστάσια. Μέχρι τώρα αυτό που έκανε ήταν έβλεπε τις νεοπομπές οι οποίες πηγαίνανε από το Ιράν μέσω Συρία στο Λίβρο, δηλαδή στην Εσβολά, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει κάπου 100-130.000 ρουκέτες και πυράβλους μάλλον, και τα βομβάρδισε ίσα ίσα για να μην πάνε στα χέρια της Εσβολά και να μην μπορέσει η Εσβολά να κάνει κάτι εναντίον του Ισραήλ. Αυτή τη φορά λοιπόν φαίνεται ότι το Ισραήλ τα έχει πάρει πραγματικά, θέλει να στείλει γερό μήνυμα, διότι εκτός το ότι βομβάρδισε και το μήνυμα είναι ότι μπορεί να συμφωνείτε εσείς, αλλά αν δεν πάρετε και εμένα υπόψη, τις δικές μου ανάγκες υπόψη, γιατί εγώ θα κάθομαι εδώ όταν εσείς θα φύγετε, θα σας κάνω και εγώ, θα σας δείξω ότι έχω και εγώ τρόπο να επεμβαίνω στα χωράφια σας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνει τη μεγαλύτερη άσκηση που έχει κάνει ποτέ εδώ και 20 χρόνια, 10 χρόνια συγγνώμη, ο στρατός στο βορρά, το βόρειο μέρος του στρατού, όπου υποτίθεται ότι κάνει μία άσκηση που είναι ο πόλεμος εναντίον της Hezbollah, με σκοπό αυτή τη φορά, όπως άφησαν να δημοσιευτεί, διαρροή, όχι για επίσημα ανακοίνωση, ότι ο πόλεμος ως στόχο, αυτός ο υποτίθεται πόλεμος που κάνουν τώρα, η άσκηση ως στόχο, έχει την πλήρη καταστροφή της Hezbollah. Αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μήνυμα στην
Εσμπολάχ, ότι εάν τυχόν γίνει πόλεμος, αυτή τη φορά βλέπετε ότι προετοιμάζομαι και ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι το παιχνιδάκι που ήταν το 6 που σας διαλύσανε μερικά σπίτια και ξέρω εγώ τι. Και είδατε τι έγινε τότε, δεν ξέρω, έπεσε βόμβα. Η ρουκέτα, η πύραυλος στο Ισραήλ από την πλευρά του Λιβάνου. Οπότε αυτό είναι ένα μάθημα, υποτίθεται. Στέλνει λοιπόν διτό μήνυμα το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στην Αμερική και στη Ρωσία. Ένα, ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα δικά μου τα συμφέροντα, τις ανάγκες μου, μάλλον αν θέλετε, ασφαλείας. Και το άλλο είναι στην Εσμπολάχ, ότι που σε μην κάνεις κανένα αστείο ξανά, γιατί αυτή τη φορά δεν θα είναι απλώς να συγυρίσουμε λίγο τον Νότο μέχρι που να έρθει ο ΙΕ να διατάξει κατάψη κουρός και απλώς να έχετε φύγει λίγο. Αυτή τη φορά ό,τι και να πει ο ΙΕ θα το διαλύσουμε. Καταλαβαίνετε ένα τέτοιο πράγμα είναι μάλλον δυσάρεστο για όλους. Απ' την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιτρέψει στο Ιράν τον ορκισμένο εχθρό του να έχει ένα διάδρομο χερσαίο από το Ιράν μέσω Ιορδανίας, μέσω Συρίας, μέσω να πηγαίνει μέχρι το Λίβανο. Δεν γίνεται και δει στα υψώματα του Γκολάν, να σας θυμίσω μόνο και από αυτό θα κλείσω, ότι οι δυνάμεις που πολεμούν τον Άσαντ, που πολεμούν μάλλον στη Συρία, είτε με τον Άσαντ είτε εναντίον του Άσαντ, είναι 4 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ισραήλ στον Γκολάν. 4 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και η ανησυχία τεράστια και τα μηνύματα προσπαθεί να στείλει. Αυτά. Γεια χαρά, παιδιά.